Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις ιατρικές συναντήσεις. Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Ιωάννης Καλογύρου, με ευτείας γυναικολόγος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Καλογύρου, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή στις ιατρικές συναντήσεις. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας αν είναι απαραίτητες οι προληπτικές εξετάσεις στη γυναίκα και πότε πρέπει να γίνονται. Οι προληπτικές εξετάσεις είναι απαραίτητες να γίνονται κάθε χρόνο. Αναφερόμαστε κυρίως για το γυναικείο έλεγχο, ο οποίος με απλά λόγια περιλαμβάνει το τεστ Παπα-Νικολάου, το υπερηχογράφημα των έσω γενικών οργάνων, αλλά και την ψηλάφιση μαστού ταυτόχρονα με το υπερηχογράφημα μαστών, που πραγματοποιούνται σε εξωτερική βάση στα ιατρία τα νευτικά γυναικολογικά ή στα κατατόπους εξωτερικά ιατρία των διαφόρων νοσοκομείων. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το τεστ PAP, θα ήθελα να μας εξηγήσετε ποια είναι η διαφορά του απλού τεστ PAP από το τεστ PAP υγρής μορφής. Να αναφερθούμε έτσι με απλά λόγια, το τεστ Παπα-Νικολάου είναι μια έβρεση ενός Έλληνα, του γνωστού Παπα-Νικολάου, το 1928 και μετά που έγιναν οι διαδικασίες ελέγχου του τραχύλου με κύτταρα που πήρε τότε ο γιατρός στην Αμερική από τον τράχυλο γυναικών και ανακάλυψε προκαρκινικές καταστάσεις. Η διαφορά είναι ότι στο απλό τεστ PAP ουσιαστικά τι γίνεται, με ένα είδος σπάτουλας, ένα ξυλάκι δηλαδή, ο γυναικολόγος θα σας πάρει κάποια κύτταρα από τον τράχυλο, θα τα επιστρώσει σε ένα ειδικό πλακάκι και θα τα ελέγξει ο ειδικός γιατρός, ο κυταρολόγος, στο εργαστήριο, με αποτέλεσμα να καλύψει αν υπάρχουν κάποιες αλλοιώσεις. Στο Thin Prep, στην κυταρολογία υγρής μορφής, γίνεται η ίδια διαδικασία, ουσιαστικά όμως γίνεται εμβάπτιση του υλικού. Όχι όμως πια ξυλάκι, αλλά είναι ένα πράγμα πλαστικό, να φανταστείτε, που έχει κάποιες έτσι πεπαχισμένες τρίχες στην άκρη, σαν πινέλο δηλαδή, φανταστείτε ότι είναι. Το βάζουμε σε ένα ειδικό υγρό και το στέλνουμε στο εργαστήριο, με αποτέλεσμα να έχουμε όσο περισσότερα γίνεται κύτταρα μπορούμε, με αποτέλεσμα λίγο η διάγνωση να είναι υψηλότερη σε ποσοστό λάθος. Δηλαδή, όσο καλά να το πάρει ένας γυναικολόγος το τεστ Παπα-Νικολάου, θα υπάρχει ένα ποσοστό λάθος της τάξης του 10%. Με το Thin Prep, με την κυταρολογία υγρής μορφής, το ποσοστό αυτό λάθος, δηλαδή ψευδός αρνητικών, η πιθανότητα αυτή μειώνεται και φτάνει περίπου στο 5%, ίσως και στο 3%. Μάλιστα. Θέλω να μας διαφωτίσετε λιγάκι τώρα σε ό,τι αφορά για τον ιό των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων. Τι είναι τα κονδυλώματα, έτσι απλά για να τα καταλάβουμε αυτό. Ναι, κοιτάξτε, τα κονδυλώματα είναι ουσιαστικά ένας ιός. Είναι ένας ιός DNA, ο οποίος μεταδίδεται κυρίως σεξουαλικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το συναντάμε βέβαια και στη φύση γενικότερα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ιοί κονδυλωμάτων, θα λέγαμε ότι είναι περίπου 120. Από αυτούς, κυρίως οι 40 είναι αυτοί που μεταδίδονται σεξουαλικά. Φανταστείτε ότι ακόμα και οι μεινιγκές είναι ένα είδος κονδυλωμάτων. Αυτό όμως που ενδιαφέρει τις γυναίκες να ξέρουν είναι τα κονδυλώματα τα οποία μεταδίδονται σεξουαλικά, τα οποία είναι τα εξωτερικά ή τα λεγόμενα ξυστηνή, τα οποία τα βλέπει οι γυναίκες, είναι σαν αγιές που έχουν εξωτερικά στο εδίο, ή τα εσωτερικά τα οποία κάθονται πάνω στον τράχυλο. Αυτά του τραχύλου, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, ίσως είναι και τα πιο επικίνδυνα, γιατί σε προκαρκινοματώδεις καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν, αν δεν ελεγχθούν σωστά, αν δεν γίνει σωστή διάγνωση η θεραπεία ή έγκυρη, να οδηγήσουν σε καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Κάτι το οποίο είναι αρκετά σοβαρό και μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρότερες συνέπειες για τη γυναίκα. Υπάρχει περίπτωση κάποια γυναίκα που έχει κονδυλώματα να μην παρουσιάζει συμπτώματα? Είναι πολύ συνηθισμένο και οι δηλαδητές που το ακούνε, να έχουμε εξωτερικά κονδυλώματα και να φαίνονται, δηλαδή η γυναίκα να τα νιώθει, να τα πιάνει. Αυτά είναι, όπως είπα και πριν, είναι σαν ελιές που πιάνονται εξωτερικά και εκεί έχουμε τα λεγόμενα συμπτώματα. Όμως τα εσωτερικά κονδυλώματα του τραχύλου μπορούμε να τα ανακαλύψουμε μόνο με το τεστ Παπα-Νικολάου. Και γίνεται με τη διάγνωση λοιπόν με το τεστ Παπα-Νικολάου και την κολποσκόπηση, την οποία δημιουργείται, εκτελείται από τον μευτήρα γυναικολόγο, τον ειδικό μευτήρα γυναικολόγο, που βέβαια είναι και ειδικό στις κολποσκοπήσεις, στο γιατρείο του. Υπάρχουν αρκετοί τύποι κονδυλωμάτων? Ναι, όπως είπα και πριν, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι 120 διαφορετικοί τύποι. Αυτούς που εστιάζουμε εμείς σαν γυναικολόγοι είναι κυρίως και
αυτοί οι οποίοι είναι οι τύποι, ο 6-11, οι οποίοι προκαλούν τα εξωτερικά κονδυλώματα, και ο 16-18, οι οποίοι είναι πιο γογόνιοι, αυτοί που είναι πάνω στον τράχυλο. Υπάρχουν και άλλοι τύποι, όπως 33-35, υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι, όπως είπα, 120 είναι στο σύνολο, 185 είναι στο σύνολο θεωρητικά, 120 είναι αυτοί που είναι πιο γνωστοί, που μεταδίδονται και οι 40% αυτών σεξουαλικά. Αυτό όμως, οι τύποι αυτών των κονδυλωμάτων, εμείς εστιάζουμε σε αυτούς τους τέσσερις, γι' αυτό και υπάρχει το αντίστοιχο εμβόλιο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά δύο εμβόλια, γιατί υπάρχει προστασία κατά των κονδυλωμάτων ή κατά του καρκίνου του αρχείου της μύτας, όπως θέλετε πείτε το, που ουσιαστικά δύο ειδών εταιρείες που έχουν προστασία είτε από τους ογκογόνους ιούς και μια άλλη εταιρεία η οποία εκτός από τους ογκογόνους προστατεύει και από κάποιους τύπους εξωτερικών κονδυλωμάτων ταυτόχρονα. Αναφέρεται το εμβόλιο. Το εμβόλιο, από τη στιγμή που θα το κάνει μια γυναίκα, προστατεύει μόνιμα? Το εμβόλιο προστατεύει σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό, αλλά όχι μόνιμα. Βέβαια, η δοσολογία γίνεται πια, υπάρχει ο εθνικός εμβολιασμός που γίνεται μέχρι την ηλικία των 26 ετών. Να πούμε για τους τηλεθεατές που ακούν τώρα ότι καλύπτεται δωρεάν από τα ταμεία και μπορεί μια γυναίκα να το κάνει ή ένα παιδάκι, η παιδεία το συστήνουν μέχρι μια ηλικία και μετά οι ίδιοι γυναικολόγοι, να το γράψουν στα βιβλιαριά τους και να το κάνουν δωρεάν. Αυτό καλύπτει σε ένα πολύ μεγάλο ποστό, δεν είναι πανάκι όμως. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ο μύθος ότι αν κάνω, ας πούμε, κύριε Καγιογιάκη, το εμβόλιο, αυτομάτως θα μπορέσω να έχω κάλυψη 100% και ίσως δεν χρειάζεται να κάνω και τέσσερα παπανικολάου. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν ισχύει. Τα κονδυλώματα, υπάρχει περίπτωση να εξελιχθούν σε καρκίνο? Κοιτάξτε, επειδή η έκφραση καρκίνος είναι, θα λέγαμε, μια βαριά έκφραση και ακούγεται και πολύ άσχημα στον απλό κόσμο, θα λέγαμε το εξής, ότι πρώτον, τα κονδυλώματα του τραχύλου, τα εξωτερικά κονδυλώματα, τα οποία είναι γνωστά σαν το αξιδενή που είπα και πριν, το οποίο μπορεί να τα βγάλουν και άντρες και γυναίκες, δεν προκαλούν καρκίνο. Απλά προκαλούν κάποιες βλάβες εξωτερικά, είναι πολύ σπάνιο να διηγηθούν να αποκαλέσουν κάποιο είδους καρκίνο. Όμως, τα κονδυλώματα του τραχύλου ή τα ογκογόνη τύπου κονδυλωμάτων μπορούν να αποκαλέσουν, αν δεν γίνει ανάλογη πρόληψη και θεραπεία, να, μετά από χρόνια να οδηγήσουν σε καρκίνο του τραχύλου της μήτρας ή βαριές δυσπλασίες του κόλπου και του εδίου. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, ο τακτικός, προληπτικός, γυναικολογικός έλεγχος είναι, θα λέγαμε, σωτήριος. Η θεραπεία συνίσταται κυρίως σε ό,τι αφορά με το εμβόλιο, έτσι? Λοιπόν, θα σας πω. Η πρόληψη συνίσταται με το εμβόλιο. Έτσι λοιπόν, πια εμβολιάζουμε τα κορίτσια, τα οποία είναι μέχρι την ηλικία των 26 ετών, σύμφωνα με το. Δεν μπορεί να εμβολιαστούν και περισσότερα και σε μεγαλύτερη ηλικία, απλά δυστυχώς επιβαραίνει οικονομικά το ίδιο το κορίτσι. Όσον αφορά όμως, όσον αφορά τα αγόρια, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σκέψη να εμβολιαστούν και αυτά, κυρίως για τα εξωτερικά κονδυλώματα, ακόμα όμως δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη οδηγία. Τα εξωτερικά κονδυλώματα, η θεραπεία είναι κυρίως καυτηριασμός. Μπορεί να γίνει κρυοπηξία, κρυοθεραπεία, καυτηριασμός, λέιζερ, να χρησιμοποιήσουμε κάποιες αλυφές. Όλα αυτά μειώνουν ή κατά κάποιο τρόπο καταστρέφουν τις ελιές που βλέπουμε εμείς εξωτερικά, είτε στο πέος του άντρας που μπορεί να δει γύρω από τη βάλανο, είτε στο εδίο, στα εξωγενικά όργανα δηλαδή, της γυναίκας, να δει τις διάφορες ελιές, οπότε να κάνει τη θεραπεία και να υπάρχει πλήρης ίαση. Το κακό είναι ότι παρόλο που θα γίνει καταστροφή τοπικά των κονδυλωμάτων, υπάρχει περίπτωση που ο ιός δεν φεύγει ποτέ από τον οργανισμό να ξαναεμφανίσουν. Να ξαναεμφανίσουν λοιπόν εξωτερικά κονδυλώματα. Αυτή είναι, όσον αφορά, με λίγα λόγια, απλά, χωρίς πάρα πολλά πράγματα, η θεραπεία των εξωτερικών κονδυλωμάτων. Τώρα πάμε στα εσωτερικά κονδυλώματα που απασχολούν αρκετά μεγάλο πληθυσμό, τουλάχιστον στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Τα οποία ουσιαστικά η θεραπεία είναι η καυτηρίαση ή το λέιζερ ή η κονοειδής εκτομή. Τι θέλω να πω. Αν έχουμε κάποιο κονδύλωμα στον τράχυλο και το ανακαλύψουμε με το τεστ Παπα-Νικολάου, δηλαδή μια βλάβη προκαρκινοματώδη, η θεραπεία συνήθως, αν είναι βλάβη αρχικού σταδίου, είναι απλή παρακολούθηση. Αυτό δηλαδή που πρέπει να ξέρουμε όλοι, ότι καμιά φορά μπορεί να έχουμε εμφανίσει στο τεστ Παπα-Νικολάου το πρόβλημα του HPV που μπορείτε να δείτε, αλλά ουσιαστικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κάποια συγκεκριμένη θεραπεία. Και πολύ σωστά, όταν σας πει ο γυναικολόγος σας, θα το παρακολουθήσουν και θα το ξαναδούμε σε 6 μήνες,
Πολύ σωστά σε έχει συμβουλεύσει. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που στο στάδιο αυτό είναι αντί για αρχικό, είναι πιο προχωρημένο. Οπότε σε εκείνη την περίπτωση θα πρέπει να κάνουμε θεραπεία. Και η συνήθως θεραπεία έχει να κάνει με τη λεγόμενη κονοειδή εκτομή, δηλαδή αφαιρούμε μέρος της βλάβης από τον τράχυλο. Είναι μια διαδικασία που γίνεται κυρίως στο νοσοκομείο αλλά και στην εξωτερική βάση. Και ουσιαστικά γίνεται πλήρη ίαση του προβλήματος. Σε ό,τι αφορά τη χρήση του προφυλακτικού, πιστεύετε ότι προστατεύει απόλυτα? Θα σας πω. Έχω συζητήσει και έχω δει πάρα πολλά περιστατικά, τα οποία ενώ δεν είχαν σεξουαλικές επαφές χωρίς προφυλακτικό ποτέ, έχουν αποκτήσει πραγματικά και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά κονδυλώματα. Για να γίνει μετάδοση του ιού, θα λέγαμε πρέπει να υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες. Ένας παράγοντας είναι για παράδειγμα να έχει πέσει η άμυνα του οργανισμού. Αν πέσει η άμυνα του οργανισμού, γενικά έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κολλήσει κάποια κοπέλα από το σύντροφό της που θα της μεταδώσει κονδυλώματα. Επίσης πρέπει να υπάρχει λύση του δέρματος, δηλαδή να υπάρχουν κάποιες αμοιχές, τραυματισμοί, οπότε να γίνει ουσιαστικά η ενσωμάτωση του ιού. Η χρήση λοιπόν προφυλακτικού προφυλάσσει, και πάντα πρέπει να κάνουμε χρήση προφυλακτικού, όχι μόνο για τα κονδυλώματα, αλλά είναι πολύ πιο σοβαρά πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα τα λοιμώδη νοσήματα, η πατήτητα β, το AIDS, η σύμβυλη θα λέγαμε που έχει έξαρση τον τελευταίο καιρό. Και είναι πράγμα το οποίο πρέπει να προσέχουν τα νέα κορίτσια, πάντα να γίνεται χρήση προφυλακτικού, άσχετα με τη θέληση ο σύντροφός τους. Και από εκεί και πέρα, πράγματι, παρόλο που κάνουν χρήση προφυλακτικού, μπορεί να γίνει μετάδοση. Εμείς όμως είμαστε εδώ να κάνουμε οποιαδήποτε πολιτικό έργο και φυσικά θεραπεία. Το κάπνισμα μειώνει τις δυνατότητες καταπολέμησης του ιού? Λοιπόν, να σας πω. Το κάπνισμα κάνει το εξής. Έχει πάρα πολύ, θα λέγαμε, βλαβερή επίδραση στον οργανισμό, όχι μόνο στους πνεύμονες, ή στο ύπαρο, όπως αναφέρατε σε πολλά περιοδικά ή που διαβάζουμε σε εφημερίδες ή στα ιατρικά περιοδικά, αλλά έχει και πολύ βλαβερή επίδραση και στον τράχυλο. Και έχει επίδραση βλαβερή γιατί έχει την τάση να καταστρέφει τους φυσικούς φωνιάδες, τα κύτταρα φυσικοί φωνιάδες, τα NK, νικάπα, όπως τα λέει, τα ξέρει ο κόσμος, το οποίο ουσιαστικά είναι μια άμυνα, μια ασπίδα, μια προστασία εναντίον οποιαδήποτε προκαρκινοματώδης κατάσταση. Πέφτει λοιπόν αυτή η φυσική άμυνα του οργανισμού με το συνεχές κάπνισμα, με αποτέλεσμα είναι πιο ευάλωτος ο τράχυλος πάνω στη λύση, πάνω στην πρόσληψη του ιού και στη δημιουργία προκαρκινοματωδών καταστάσεων, αλλοιώσεων δηλαδή πάνω στον τράχυλο, που φαίνονται ουσιαστικά, όπως είπα, στους τεστ Παπα-Νικολάου και στην κολποσκόπηση. Έχουμε στατιστικά στοιχεία για το πόσο έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα? Στατιστικά στοιχεία δεν έχουμε. Αυτό που ξέρουμε ότι στατιστικά διεθνώς ότι πάνω από 50% των γυναικών θα εμφανίσει στη ζωή τους κάποια μορφή κονδυλώματος. Ένα πολύ μικρό ποσοστό όμως θα δημιουργηθεί πρόβλημα, δηλαδή θα προχωρήσει σε προκαρκινοματώδη κατάσταση και αργότερα θα εξελιχθεί. Και το ποσοστό αυτό είναι πάρα πολύ μικρό. Συνήθως αυτός ο ιός, ενώ κάνει την αρχική του εμφάνιση, μετά πολλές φορές υποχωρεί. Γι' αυτό, όταν, όπως σας είπα και πριν, αυτό που πρέπει να συμβουλεύσουμε τον κόσμο είναι όχι πανικός, προληπτικός έλεγχος αγνακούντου του γυναικολόγου και αυτό θα συμβουλεύσει κατάλληλα πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για το αν θα πρέπει να προχωρήσει σε κάποια θεραπεία ή όχι. Αυτό είναι και μια γενικότερη συμβουλή της εκπομπής, ότι πρέπει να ενημερώνονται τον γιατρό τους. Ναι, αυτό πιο σημαντικό από όλα είναι να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι σε ορισμένες παθήσεις η πρόληψη πραγματικά σώζει. Δυστυχώς υπάρχουν νοσήματα που ακόμα και αν κάνεις τις καλύτερες προλήψεις δεν πρόκειται να επιτύχουμε υψηλό ποσοστό θεραπείας ή να γίνει η σωστή διάγνωση πολύ νωρίς. Όμως τουλάχιστον εμείς οι γυναικολόγοι και στα γυναικολογικά θέματα δόξα τω Θεώ, η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και μπορούμε να πούμε ότι με τα όπλα που έχουμε στα χέρια μας και στη φαρέτρα μας, ότι μπορούμε να πολεμήσουμε τα πάντα σε πολύ ψηλό βαθμό. Τα κονδυλώματα μεταδίδονται στο έμβριο? Αυτή είναι και η απορία που έχουν όλες οι έγκυες που έχουμε
στο γιατρείο και στο κέντρο, γιατί ουσιαστικά, όπως σας είπα, το ποσοστό των γυναικών που παρουσιάζουν κονδυλώματα στη ζωή τους ή που θα έχουν πει «γιατρέ μου, κάποτε θα βγάλει HPV και τώρα δεν έχω» ή «θα έρθουν και θα μας πούν» ή «είναι πελάτησές μας και το ξέρουμε», είναι η απορία και σίγουρα φοβούνται και σου λένε «γιατρέ μου, δεν θέλω να κάνω φυσιολογικό το κετό, θέλω να κάνω κεσαρική, γιατί όσο το έμβριο είναι μέσα στη μήτρα με το αμυακό υγρό δεν μεταδίδονται». Όσο όμως υπάρχει μια πιθανότητα όμως, καθώς θα περάσουν τον πυλογεννητικό σωλήνα προς την έξοδο και ουσιαστικά για τη γέννηση του μωρού κολπικά, τότε αυξάνεται λίγο, και επαναλαμβάνω λίγο, σε γυναίκες πάντα με εξωτερικά κονδυλώματα, η πιθανότητα να γίνει κάποια μετάδοση στο ίδιο το παιδί, κατά την έξοδο στον νεογνώ δηλαδή. Η πιθανότητα όμως είναι πάρα πολύ μικρή, υφίσταται, είναι πάρα πολύ μικρή. Γενικά όμως συμβλέπουμε ότι δεν μεταδίδονται, γιατί αυτή είναι η εξαίρεση. Ο κανόνας είναι ότι οι γυναίκες με κονδυλώματα μπορούν να γεννήσουν φυσιολογικότατα. Τέλος. Σας το είμαι απόλυτος, γιατί η ερώτηση γίνεται συνέχεια και υπάρχει ένα μύθος ότι ναι, πρέπει να γεννήσουν οι γυναίκες με κεσαρική. Με κεσαρική συστήνουμε συνήθως στις γυναίκες, και το λέω στην κάμερα μπροστά για να το θυμούνται όσοι ασχολούνται ή όσες είναι έγκυες, συστήνουμε τις γυναίκες οι οποίες έχουν πρωτολίμωξη, επαναλαμβάνω πρωτολίμωξη, από έρπη γεννητικών οργάνων, η οποία μπορεί να σου κάνει τη λεγόμενη ερπητική εγκεφαλίτιδα, η οποία όμως και αυτές οι περιπτώσεις είναι λίγες. Επαναλαμβάνω, πρωτολίμωξη, όχι να έχουμε έρπη γεννητικών οργάνων, όχι να είχαμε βγάλει στο παρελθόν έρπη γεννητικών οργάνων και επειδή είμαστε φορείς, γιατί ο έρπης δυστυχώς είναι σεξουαλικά μεταδόμενο νόσημα, το οποίο δεν φεύγει, ο HSV που λέμε, δύο γεννητικών οργάνων, να οδηγηθούμε σε κεσαρική λόγω του αυτού. Αν υπάρχει πρωτολίμωξη, ενεργεί, την ώρα εκείνη δηλαδή του τοκετού. Εδώ κλείνουμε τον κύριο Καλογύρου, το κεφάλαιο των ιών των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων. Και θέλω να μπούμε τώρα να σας ρωτήσω, τι είναι τα ινομιώματα της μήτρας? Λοιπόν, τα ινομιώματα της μήτρας, έτσι για να το καταλάβει και ο κόσμος, είναι καλοήθη μορφώματα εντός της μήτρας. Η μήτρα είναι, όπως ξέρετε, το όργανο το οποίο κυφορεί το έμβριο, το οποίο έχουμε από το οποίο προέρχεται η περίοδο. Με απλά λόγια σας εξηγώ, γιατί άμα μπούμε στις λεπτομέρειες, ίσως δεν γίνεται απόλυτα κατανοητός. Τα οποία είναι, επαναλαμβάνω, καλοήθη μορφώματα ως επιτοπλίστων, τα οποία υπάρχουν μέσα στη μήτρα και τα οποία έχουν κυρίως κληρονομική βάση. Και η οποία με την επίδραση των ιστρογόνων και των ορμόνων διωγγώνονται, μπορούν δηλαδή να δημιουργηθούν αύξηση του μεγέθους. Να φανταστείτε ότι είναι κάποιοι γυναικολόγοι τα χαρακτηρίζουν σαν στραγάλια ή κάποιοι άλλοι γυναικολόγοι τα χαρακτηρίζουν σαν μικρές ελιές εντός της μήτρας. Εμένα μου αρέσει καλύτερα όρος, θα σας έλεγα, ναι, κάποια σαν ελιά που την καταλαβαίνει και είναι και πιο μικρή σε μέγεθος, γιατί το σαργάλι ή το πεπόνι που χρησιμοποιούν και κάποιοι άλλοι είναι λίγο χαρακτηριστική, έτσι, πιο επιθετική όρη. Πιο κατανοητή λοιπόν όρος, ότι υπάρχουν μέσα στη μήτρα κάποια, λοιπόν, επαναλαμβάνω, σαν στραγάλια μέγεθος κάποια νομιώματα, τα οποία ουσιαστικά καλοήθηση, επαναλαμβάνω, όχι, που την επίδραση των στρογόνων μετά από κάποια συγκεκριμένη ηλικία μπορεί να μεγαλώσουν. Και επαναλαμβάνω, μπορεί να μεγαλώσουν. Και φυσικά τώρα με τους υπερήχους, που ευρέως γίνονται από πολύ μικρή ηλικία, γιατί δεν έχουν καμία επίδραση αρνητική πάνω στον οργανισμό, τα ανακαλύπτουμε από σχετικά νέα ηλικία. Συνήθως τι συμπτώματα παρουσιάζουν? Τα νομιώματα μπορεί να μην έχουν κανένα απολύτως σύμπτωμα. Αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι αν οι γυναίκες θέλουν να δουν αν υπάρχει μια πιθανότητα, επειδή είπατε ότι έχει κλωνική βάση, μπορεί να έχουν σχέση με τη μητέρα τους να ρωτήσουν. Οπότε, αν η μητέρα τους είχε νομιώματα, υπάρχει μια πιθανότητα μεγαλύτερη στο γενικό πληθυσμό να έχουν και τα ίδια τα κορίτσια νομιώματα. Αυτά όμως που παρουσιάζουν συμπτώματα είναι όταν πια μεγαλώσουν σε μέγεθος ή είναι σε σημείο το οποίο δημιουργεί πρόβλημα, γιατί υπάρχουν διάφοροι τύποι νομιωμάτων. Υποβλενογόνια, τα ενδοτυχωματικά, τα επωρογόνια με τους ιατρικούς όρους που τα χρησιμοποιούμε εμείς. Αυτά λοιπόν που είναι μέσα στην κοιλότητα της μήτρας μπορούν να μας δώσουν περισσότερο αίμα, να έχουμε αιμορραγία δηλαδή στην περίοδο πάνω, παραπάνω από το φυσιολογικό, ή μπορεί να μετά, αν είναι πολύ μεγάλα, να δώσουν πιεστικά φαινόμενα, δηλαδή να πιέζουν την οροδοχοκύστη, να έχουν φαινόμενα συχνοουρίας, να έχουν αίσθημα βάρους κάτω χαμηλά στην πίελο, κάποιες γαστρεντερικές διαταραχές, αλλά μιλάμε τώρα πια για μεγαλύτερο μεγέθος συνεννοηματικό. Όταν λέμε μεγαλύτερο μεγέθος, γιατί δεν έχουν προσδιορίσει το μέγεθος, όπως είπαμε, υπάρχει κάποιο σαν στραγάλι, σαν ελιά, μικρά για παράδειγμα, ή σαν κουκουτσάκι π.χ., λέω εγώ τώρα,
ή να έχουν μέγεθος αρκετά εκατοστά, δηλαδή μπορεί να είναι πάνω από 5 εκατοστά και να φτάσουν μέχρι 18 και 20 εκατοστά σε μέγεθος. Τα οποία είναι πια μεγάλα. Όλες οι γυναίκες παρουσιάζουν μνημονιώματα. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό που μπορεί η γυναίκα. Μπορεί να φτάσει μέχρι το 30% σε παθανατομική. Σε παθανατομικό έλεγχο της μήτρας ή και το 40%, όμως αυτά τα νομιώματα που ουσιαστικά δημιουργούν προβλήματα και παρουσιάζουν θέματα κατά τη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας είναι σίγουρα πολύ μικρότερο. Όμως ναι, το ποσό των γυναικών που θα παρουσιάσει είναι αρκετά υψηλό και σίγουρα δεν χρειάζεται, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν χρειάζεται να κάνουμε θεραπεία στα νομιώματα πάντα. Κάνουμε θεραπεία μόνο σε συμπτώματα, όταν μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Δεν κάνουμε θεραπεία σε ότι το έχουμε στο όνομα, δηλαδή έχουμε νομιώματα και να κάνουμε οπωσδήποτε θεραπεία για το συγκεκριμένο. Σε ποιες ηλικίες παρουσιάζονται? Οι ηλικίες συνήθως παρουσιάζονται είναι από την ηλικία των 18 και μετά, όταν η γυναίκα μπει σε τακτικό γυναικολογικό έλεγχο μετά τις πρώτες σεξουαλικές επαφές. Μπορεί να παρουσιαστούν περίπου από την ηλικία των 20, 18, 20 χρόνων και μετά. Περιγραφικά γίνεται η διάγνωση. Αλλά εμείς τα βλέπουμε πιο συχνά μετά την ηλικία των 30 ετών, ιδίως όταν έρθει το ζευγάρι για θέματα γονιμότητας. Οπότε γίνεται ο έλεγχος ο αντίστοιχος και ουσιαστικά μπορούμε και κάνουμε τη διάγνωση. Και όταν δημιουργούνται προβλήματα, οπότε συνήθως μετά την ηλικία των 30 είναι αυτά που δημιουργούν θέμα ή χρειάζονται να βγουν. Μεταξύ 20 και 30 είναι πιο σπάνια τα περιστατικά, υπάρχουν και αυτά πολύ συχνά και αυτά εμφανίζονται λόγω της επίδεσης, όπως είπα, των ιστρογόνων και σίγουρα έχουν πιο έντονη κληρονομική βάση. Μπορούν να εξελιχθούν τα νομιώματα σε κακοήθεις όγκους? Η πιθανότητα είναι μικρή, όμως οτιδήποτε θεωρείται καλοήθες στην ιατρική μπορεί να πράγματι να εξελιχθεί σε κακοήθες και αυτό που θα μας φοβήσει κυρίως είναι, γι' αυτό και λέμε πάντα στις γυναίκες τα νομιώματα καλό να τα παρακολουθούμε περίπου, αν τα δούμε για πρώτη φορά κάθε 6-8 μήνες, αν μένουν σταθερά, μετά δεν τα παρακολουθούμε μια φορά το χρόνο, είναι αν υπάρχει κάποια έντονη διαφορά στο μέγεθος. Δηλαδή, αν την πρώτη φορά που το έχουμε παρακολουθήσει ήταν ένα εκατοστό και μετά από ένα χρόνο πήγε στα 5 ή στα 7, καλό είναι τότε να τα ξέρουμε, να τα βγάζουμε. Να τα εκπυρηνίζουμε, γιατί στην περίπτωση αυτή υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να έχουμε κάποιο λιοσάρκωμα, δηλαδή κάποιο κακοήθες νομίωμα, κάποια εξαλλαγή δηλαδή, η οποία πρέπει ουσιαστικά να γίνει θεραπεία. Τη γονιμότητα της γυναίκας την επηρεάζουν? Θα σας πω. Η γονιμότητα, αν είναι μεγάλα νομιώματα, υποβλενογόνια, μπορεί και να την επηρεάσουν. Μπορεί και να επηρεάσουν. Αυξάνουν βέβαια την πιθανότητα αποβολής. Όμως, έχουμε δει ότι αν δεν είναι μέσα στην κοιλότητα της μύτας τα νομιώματα, οι γυναίκες αυτές έχουν πολύ υψηλό ποσοστό να μείνουν μόνες τους έγκυες και να προχωρήσουν και να κυοφορήσουν και να φέρουν εις πέρας την εγκυμοσύνη. Για παράδειγμα, έτσι σας λέω ότι έχω αυτή τη στιγμή που είναι στις μέρες της γυναίκα, η οποία προσήλθε στο γιατρείο, για να το ακούν και οι τηλεθεάτριες που ενδιαφέρονται, η οποία μόλις αγκριθεί ανέγκυος και με το πρώτο υπέρηχο που έκανε, δεν μπορούσε να το παιδί, είχε μέσα της ένα νομίωμα 18 εκατοστά. Το φανταστείτε ότι είναι σαν μια μικρή μπάλα του μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά η γυναίκα θα γεννήσει και θα γεννήσει αυτές τις μέρες και ο λόγος είναι ότι εκεί ανακαλύπτουμε γενικά ότι οι γυναίκες τελικά μπορούν και σε πολύ μεγάλα νομιώματα να φέρουν εις πέρας μια εγκυμοσύνη. Έτσι δεν χειρουργούμε ποτέ, επαναλαμβάνω, αυτό το υπεργογραφικό εύμα, χειρουργούμε τα συμπτώματα και τις συνέπειες ενός υπεργογραφικού ευρήματος. Αν δηλαδή μας έχει κάνει αποβολές, η γυναίκα δεν μένει έγκυος, ή ενώ έχει κάνει π.χ. εξωσωματική και παρόλα αυτά που έχει κάποιο νόμιμο δεν βγαίνει, τότε προχωράμε και κάνουμε αφαίρεση. Αν όμως είναι μέσα στην κοιλότητα της μήτρας και είναι σε σημείο τέτοιο που νομίζουμε ότι μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα στο έμβριο, στην εμφύτευση, τότε το αφαιρούμε και μάλιστα κάποια αφαιρούνται χωρίς μεγάλα χειρουργία, δηλαδή αφαιρούνται κολπικά με τη λεγόμενη επεμβατική υστεροσκόπηση. Έτσι γίνεται η αφαίρεση ή έχουμε και άλλους τρόπους? Η αφαίρεση γίνεται ως εξής. Αν με ρωτάτε γενικά για θεραπεία, υπάρχουν. Γενικότερα. Ναι, γενικότερα. Ναι, γιατί αυτό έχει σημασία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι θεραπείας των νομιωμάτων. Το ένα είναι να μην κάνουμε απολύτως τίποτα, δεν είναι θεραπεία, βέβαια, αλλά είναι μια συμβουλή. Και είναι αυτό που κάνουν και περισσότερες γυναίκες. Το δεύτερο είναι, αν δημιουργούν συμπτώματα, εξαρτάται από την ηλικία που τα δημιουργούν.
Αν δηλαδή τα πρώτα συμπτώματα έρθουν στην ηλικία των 30 ή σε μια άτεχνη γυναίκα, μπορούμε να κάνουμε κυρίως μια προληπτική θεραπεία όπως θεραπευτική αντιμετώπιση. Δηλαδή δίνουμε γονατοτροπίνες για παράδειγμα, είναι τα λεγόμενα GnRH ανάλογα, τα οποία μειώνουν το μέγεθος των ινών μειωμάτων και ουσιαστικά τα μικραίνουν κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί όμως φέρουν μια μήνυα μηνόπαυση, το οποίο οι γυναίκες δεν τους είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί δυστυχώς έχετε δυστυχώς κάποιες διαταραχές, οπότε συνήθως προχωρούν και κάνουν θεραπευτική αντιμετώπιση χειρουργική. Υπάρχει επίσης ένα καινούριο φάρμακο που έχει βγει, ένα προγεσταγόνο το οποίο είναι διενεργές, το οποίο είναι σαν χάπι και το παίρνει για ένα χρονικό διάστημα και αυτό μειώνει την πιθανότητα της εμφάνισης των ενωμιωμάτων. Και τέλος, υπάρχει χειρουργική αντιμετώπιση που έχει δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι το ανοιχτό το χειρουργείο. Το ανοιχτό χειρουργείο σημαίνει ότι κάνουμε το μη χαμηλά στην κοιλιά, σαν το μη μπικίνι ή αν είναι πολύ πολύ μεγάλο πια το ενωμίωμα που φτάνει πάνω από τον ομφαλό, μπορεί να κάνουμε και το μη κανονικά με υποομφάλια, μέση κάθεση ομφάλια και αφαιρούμε το ενωμίωμα χειρουργικά. Υπάρχει όμως ο κλασικός τρόπος πια στη σύγχρονη εποχή που αφαιρείται με λαπαροσκόπηση. Δηλαδή βάζουμε κάμερα μέσα στην κοιλιά αφού τη γεμίσουμε της γυναίκας με έναν αέρα και έχει διαταθεί και αφαιρούμε λαπαροσκοπικά, δηλαδή με μικρό εργαλείο, τα ενωμιώματα και τα βγάζουμε από μικρές σοπές, οπότε η γυναίκα πάει σπίτι της και έτσι έχει ξεμπερδέψει ουσιαστικά στην επόμενη μέρα από ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί χρόνια. Απ' την άλλη πάλι, αν το ενωμίωμα είναι μέσα στη μήτρα, μέσα στο εσωτερικό της μήτρας, αυτό που κάνουμε είναι συνήθως αφαίρεση με τη χρήση ενός υστεροσκοπίου που λέγεται επεμβατική υστεροσκόπηση διαδικασία και αφαιρούμε το ενωμίωμα με τη χρήση διαθερμίας από κάτω χωρίς το μέσα από την κοιλιά, το οποίο είναι και αυτό υψηλό ποσοστό επιτυχίας με εξαιρετικότατα αποτελέσματα. Μάλιστα. Κράτησα λίγο στην αρχή αυτό που είπατε, ότι από την ώρα που η γυναίκα φτάνει στην εμμηνόπαυση, κοντά στην εμμηνόπαυση, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, ναι. Δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα. Σωστά. Αν η γυναίκα έχει μητροραγή, δηλαδή έχει πολύαιμαση στην περίοδο, γιατί συμβαίνει αυτό, και είναι στην προεμμηνόπαυση, δηλαδή σε μια ηλικία, θα σας έλεγα 47 ετών, και έχει πολλή αιμορραγία, 48, και έχει αιμορραγίες, έχει νομιώματα και δημιουργούνται τέτοια θέματα, αλλά έχει την οικογένειά της, εμείς τη συμβουλεύουμε γενικότερα να αποφύγει οποιοδήποτε χειρουργείο. Πολλές φορές συστήνουμε να κάνει κάποια απόξεση. Απόξεση είναι, παίρνουμε βιοψία δηλαδή από τη μήτρα εσωτερικά, να δούμε ότι όλα είναι καλά. Και ουσιαστικά πάμε συντηρητικά. Δηλαδή τότε μπορούμε να δώσουμε, είναι πιο εύκολο να δώσουμε τότε τα διάφορα φάρμακα που δίνουμε, που σταματάνε την περίοδο ή αντισυλληπτικά δεν δίνουμε συνήθως σε αυτή την ηλικία. Σε πιο νεαρή ηλικία μπορεί να δώσουμε και όχι πάντα γιατί μειώνει λίγο. Μπορεί να δώσουμε σε αυτή τη γυναίκα που είναι στα 47-48 που έχει αυτή τη διαδικασία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή προγεστερόνη. Έχουμε βάλει με μεγάλη επιτυχία και σπιράλ προγεστερόνης, ένα ειδικό σπιράλ που μπαίνει μέσα στη μύτα που κρύβει μια ουσία και μειώνει τις αιμορραγίες, τις έντονες που δημιουργούνται από τα νομιώματα. Και αν δεν. Και η γυναίκα μπορεί να αντέξει ή να πάρει γονατοτροπίνες βασικά τα ανάλογα και να σέρθει μια μήνυα μηνόπαυση ουσιαστικά και να τα συρρυκνώσει και να μπορέσουν να περάσουν ίσως 1-2 χρόνια, ώστε να μπορέσει μετά να μπει στην κανονική της εμμηνόπαυση και αυτά στην εμμηνόπαυση τι γίνεται. Επειδή δεν υπάρχουν τα εστρογόνα, μειώνονται σε μέγεθος και συρρυκνώνονται, μειώνονται. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στη διαδικασία της ανέμακτης, θα λέγαμε εμείς, αντιμετώπισης των ινομιωμάτων. Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, να δείτε κάτι που σας ενδιαφέρει και σύντομα θα επιστρέψουμε για να ξετυλίξουμε με τον κύριο Καλογύρου το κομμάτι εξωσωματική. Σε λίγο πάλι μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, εμείς στο ιατρικό προφίλ καταργούμε τις κάρτες υγείας. Αυξάνουμε τις παροχές για τα μέλη μας και δίνουμε στους 1000 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 210-52-00-227 τον ιατρικό προφίλ προσωπικό κωδικό από 55 ευρώ μόνο με 29 ευρώ το χρόνο. Αποκτήστε και εσείς άμεση πρόσβαση στις ιδιαίτερα προνομιακές τιμές που έχουμε εξασφαλίσει για εσάς, ανεξαρτήτως ηλικίας και ιατρικού ιστορικού, σε
ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ιδιώτες ιατρούς, οδοντίατρους, φυσιοθεραπευτές, προϊόντα υγείας και περιποίησης. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι με τον ιατρικό προφίλ προσωπικό κωδικό δεν αντικαθιστούμε τη δημόσια υγεία, αλλά δρούμε συμπληρωματικά και αυτόνομα. Ας δούμε μαζί τώρα ορισμένες ενδεικτικές προσφορές και τιμές που θα απολαμβάνουν όσοι αποκτήσουν τον ιατρικό προφίλ προσωπικό κωδικό. Δωρεάν ετήσιο check-up, δωρεάν επισκέψεις σε αρκετές ειδικότητες γιατρών συνεργαζόμενων ιδιωτικών κλινικών, έκπτωση έως και 100% στα παραπεμπτικά των διαγνωστικών εξετάσεων όταν το ταμείο δεν σας καλύπτει ολοκληρωτικά. Ειδικές εκπτώσεις 20% με 50% σε όλες τις οδοντιατρικές υπηρεσίες, τεστ PAP από 9 ευρώ, φυσιοθεραπείες από 12 ευρώ ανά συνεδρία, προϊόντα υγείας και περιποίησης σε τιμές χονδρικής. Φίλες και φίλοι, εκμεταλλευτείτε σήμερα τη μεγάλη προσφορά υγείας του ιατρικού προφίλ και κάντε δικό σας ηχή λιπρότητο ιατρικό προφίλ προσωπικό κωδικό από 55 ευρώ μόνο 29 ευρώ το χρόνο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-52-00-227 και αποκτήστε τον δικό σας ιατρικό προφίλ προσωπικό κωδικό. Μετά από αυτή τη μικρή διακοπή, επιστρέφουμε εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι σημερινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Ιωάννης Καλογύρου, μευτήρας γυναικολόγος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Καλογύρου, να ξεκινήσουμε τώρα σιγά σιγά, να ξετυλίξουμε το κομμάτι εξωσωματική. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιοι είναι οι παράγοντες υπογονιμότητας? Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε με πιο απλά λόγια, ναι, και θα πούμε ότι όταν έρχεται ένα ζευγάρι στο γιατρείο και έχει δυσκολία η γυναίκα σύλληψης, ουσιαστικά βάζουμε και ελέγχουμε το ζευγάρι εξονυχιστικά και ανακαλύπτουμε γενικότερα ότι ένα 20% είναι η πιθανότητα να έχει το πρόβλημα ο άντρας, ένα περίπου 30-40% η γυναίκα και μετά ένα αντίστοιχο ποσοστό 30-40% επίσης είναι και να έχουν και οι δύο. Παλιότερα υπήρχε η θεωρία του 40 η γυναίκα, 40 ο άντρας και 20 οι ανεξήγητοι παράγοντοι. Δεν έχει σημασία όμως αυτό. Αυτό που έχει σημασία ότι αν ξεκινήσουμε από τον άντρα, κάποια προβλήματα στον άντρα, δηλαδή όπως η κυσοκύλη για παράδειγμα, ή κάποιες λοιμώξεις που μπορεί να έχει πάθει στο παρελθόν, ή κάποια νοσήματα, μπορεί να έχουν δημιουργήσει ένα είδος μείωσης κινητικότητας του σπέρματος, του αριθμού του σπερματοζωαρίων, η λεγόμενη ολογοαστενοφπερμία, η νεκροσπερμία, η τερατοσπερμία, διάφορες μορφές δηλαδή σπέρματος που να δημιουργήσουν πρόβλημα στη γονιμότητα της γυναίκας. Ναι. Αυτή είναι λοιπόν ο παράγοντας από τους άντρες. Τώρα ερχόμαστε από τους παράγοντες στις γυναίκες, οι οποίες είναι πάρα πολλοί. Είναι ενδοκρινολογικοί παράγοντες που μπορεί να έχει η γυναίκα κάποιους, όπως ο θυρεοειδής, όπως αυξημένη προλακτίνη, ή να έχει παραδείγματος χάρη το σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών, που μπορεί να με ρωτήσετε μετά τι ακριβώς είναι αυτό. Και ύστερα να έχουν κάποια άλλα προβλήματα, όπως πυλικές φλεγμονές στο παρελθόν, που μπορεί να έχουν κάνει απόφραξη σαλπίγκων, κάποια προβλήματα στη μήτρο, όπως νομιώματα, η αδενομίωση, ή να υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα στον τράχυλο, όπως στένωση τραχύλου, προβλήματα στη σεξουαλική επαφή. Γενικά είναι πολλοί λόγοι για τους οποίους ένα ζευγάρι δεν μπορεί να τεκνοποιήσει. Υπάρχει το κακό είναι όμως ότι στα ζευγάρια από τα οποία διεθνώς ελέγχονται για να μπορούν να τεκνοποιήσουν, ενώ βρίσκουμε σε ένα μικρό ποσοστό, όχι πολύ μεγάλο όπως είδεστε, κάποιο συγκεκριμένο παράγοντα
που δημιουργεί πρόβλημα. Πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα σε κανένα από τους δύο, παρόλο αυτό το ζευγάρι δεν μπορεί να το εκνοποιήσει. Η εξωσωματική τι είναι λοιπόν? Η εξωσωματική τι είναι? Είναι η διαδικασία κατά την οποία ο ειδικός γιατρός, ο ειδικός γυναικολόγος θα κάνει μια διέγερση στη γυναίκα. Όταν με διέγερση θα δώσει δηλαδή κάποιες ορμόνες στη γυναίκα για να κάνει παραγωγή περισσότερων οαρίων. Ο αρίων είναι κάθε μήνα, ξέρετε, η γυναίκα κάνει στη μέση του κύκλου περίπου ένα οάριο, το οποίο υπό συνθήκες μπορεί να γονιμοποιηθεί από το σπέρμα του άντρα και έτσι αυτό να οδηγηθεί μέσα στη μήτρα και να η γυναίκα να μείνει έγκυος. Αυτή είναι η φυσική διαδικασία. Στην εξωματική γονιμοποίηση, ουσιαστικά τι κάνουμε? Κάνουμε μια διέγερση στη γυναίκα, στην κλασική εξωματική, θα εξηγήσω τι εννοώ. Στην κλασική κάνουμε μια διέγερση, είχαμε ορμόνες, μια διαδικασία παίρνει κάποιες ορμόνες οι οποίες διεγείρουν την οθήκη, κάνουν περισσότερο άρια οι γυναίκες. Κάπου εκεί, μετά από ένα χρονικό διάστημα περίπου 10-12 ημερών, κάνουμε τη λεγόμενη όληψία, παίρνουμε δηλαδή τα οάρια αυτά στο εργαστήριο με τη χρήση περίχου και μια ειδική βελόνα από τις οθήκες υπό νάρκωση, υπό μέθη δηλαδή. Και εν συνεχεία γίνεται η γονιμοποίηση στο εργαστήριο από τους βιολόγους και η μεταφορά των γονιμοποιημένων πια οαρίων στη μήτρα μετά από ένα διάστημα 2-3 ή 5 ημερών. Αυτή θεωρείται η κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση και υπάρχει και η εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο, δηλαδή ουσιαστικά εκεί στη γόνιμη μέρα της γυναίκας. Κάνουμε τη διαδικασία της οληψίας, παίρνουμε το ένα οάριο που έχει η γυναίκα, το γονιμοποιούμε χωρίς τη χρήση φαρμάκων φυσικά, το γονιμοποιούμε λοιπόν στο εργαστήριο και το μεταφέρουμε μετά από 2 μέρες στο ενδομήτριο, στο εσωτερικό της μήτρας της γυναίκας, με σκοπό να επιτευχθεί η κύηση. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται από εσάς σε ό,τι αφορά για την εξωσωματική? Αν μιλήσουμε γενικότερα για τη γονιμότητα ενός ζευγαριού, υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Η τεχνική που χρησιμοποιείται συνήθως ευρέως με το που έρχεται το ζευγάρι είναι η συμβουλή. Δηλαδή, τα περισσότερα ζευγάρια θέλουν απλά μια συμβουλή, ώστε να ξέρουν ποια μέρα να έρθουν σε επαφή. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια που δεν ξέρουν ποια είναι η γόνιμη τους μέρα, οπότε εμείς τους την προσδιορίζουμε, τη βρίσκουμε, τους λέμε λάτε σε εκείνη την επαφή και έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό επιτυχίας απλά και μόνο με μια συμβουλή. Τους δίνουμε βιταμίνες. Βιταμίνες οι οποίες είναι φυτικές βιταμίνες και αυξάνουν την κινητικότητα του σπέρματος, τη γονιμότητα της γυναίκας. Έχουν βγει και πολύ καλές τον τελευταίο καιρό. Οπότε έτσι παρακάμπτουμε αυτό που λέμε τη διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Δηλαδή, τους δίνουμε συμβουλές στην αρχή. Τώρα, αν το ζευγάρι δεν μπορέσει να τεκνοποιήσει για ένα διάστημα, και επαναλαμβάνω αυτό το διάστημα για να ενημερώνουμε τον κόσμο, μέχρι την ηλικία των συνήθως 34-35 είναι σε ένα έτος ή μετά την ηλικία είναι σε 6 μήνες. Τότε προχωράμε στη διαδικασία του ελέγχου και αφού κάνουμε το ορμονικό προφίλ, γιατί πρέπει να κάνουμε κάποιους ελέγχους σε ένα ζευγάρι. Σαφώς. Πρέπει να κάνουμε δηλαδή έλεγχο, για παράδειγμα, στη γυναίκα, να κάνουμε ιστεροσαλπιγγραφία, να δούμε ότι οι σάλπιγγες είναι ανοιχτές, να δούμε ότι το κοιλότητα που θα μείνει το έμβριο, η μήτρα, το εσωτερικό της μήτρας είναι καθαρό, δεν έχει πολύποδες, δεν έχει νομιώματα, δεν έχει κάποια προβλήματα που δημιουργούν πρόβλημα στην εμφύτευση του γονιμοποιημένου οάριου. Αυτή λέγεται ιστεροσαλπιγγραφία και να πούμε ότι δεν πονάει τόσο πολύ. Υπάρχει μια ενόχληση γιατί υπάρχει ένας τρόμος σχετικά με την σαλπιγγραφία. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που έχουν βιώσει πολύ δραματικά. Σε κάποιες γυναίκες πράγματι ισχύει αυτό. Αλλά γενικά είναι μια υποφερτή εξέταση η οποία γίνεται από ακτινολόγους. Δείχνουν ένα σκιαγραφικό υλικό μέσα στη μήτρα και στην συνεχεία παίρνουμε κάποιες ακτινογραφίες και βλέπουμε τη βατότητα των σαλπίγων. Αν κάνουμε λοιπόν τον πρώτο έλεγχο που είναι αυτό για τη γυναίκα, ορμονικό προφίλ της γυναίκας οπωσδήποτε, θυροειδή, προλακτίνη και μάλιστα αν θέλουν οι γυναίκες να γράψουν μπορούν να κάνουν θυϊκή διδροπροστερόνη, να κάνουν 17 υδρόξης προγεστερόνη, FSH, LH, λέω κάποιες ορμόνες τώρα στον αέρα, ναι. Απλά γιατί είναι ορμόνες οι οποίες είναι ευρέως γνωστές, σε αυτές που ασχολούνται τουλάχιστον με το αντικείμενο και έχουν το πρόβλημα. Να κάνουν την αντιμουλέρια, είναι μια εξέταση που γίνεται επίσης ανεξάρτητα με τον κύκλο της γυναίκας. Εξέταση γονιμότητας. Κάποιες από αυτές καλύπτουν από τα ταμεία, κάποιες όχι. Και αφού κάνουμε το μονικό προφίλ και ελέγχουμε το μονικό προφίλ, όπως είπα και πριν, προλακτίνη και θηρίδια κτλ., εν συνεχεία κάνουμε εξέταση και στον άντρα, δηλαδή το λεγόμενο σπερμοδιάγραμμα. Βλέπουμε δηλαδή την κινητικότητα, τον αριθμό των σπερμοζωαρίων, το σύνολο των σπερμοζωαρίων που έχει το σπέρμα ενός άντρα. Και πόσα από αυτά είναι φυσιολογικά, πόσα έχουν περίεργη μορφολογία τα σπερματοζωάρια και τελικά πόσο είναι κινητικά και πόσο όχι. Δηλαδή ουσιαστικά ελέγχουμε πόσο γόνιμο είναι το σπέρμα. Μάλιστα. Αυτό κάνουμε όσον αφορά τον άντρα που ζούμε να κάνει αυτόν τον έλεγχο. Και τέλος, εντάξει, συμπληρώνεται η εξέταση από καλλιέργειες κολπικού υγρού
που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός και αυτός ο έλεγχος. Αν χρειαστεί θα κάνουμε και ιστεροσκόπηση, μια εξέταση που με κάμερα βλέπουμε το σωρητικό της μήτρας, αλλά αυτά είναι για σε πιο προχωρημένα στάδια. Αυτός είναι ένας αδρός, ο έλεγχος ο βασικός που γίνεται όταν το ζευγάρι δεν μπορεί να κάνει να τεκνοποιήσει μετά από διάστημα, όπως είπα, προσπαθειών ενός έτου. Πάλι πρέπει να απευθυνθεί στον ειδικό με ευθύνη γυναικολόγο που ασχολείται με το αντικείμενο και ουσιαστικά να πάρει μια θετική κατεύθυνση πώς πρέπει να κινηθεί. Και φυσικά να μην έχει άγχος. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά προσπαθούμε να τους λέμε στο ζευγάρι ότι όλα θα γίνουν και να μπορέσουν να αποβάλουν το άγχος που σίγουρα το έχουν και λόγω των συνθηκών ζωής που ζούμε τον τελευταίο καιρό. Αυτή είναι η διαδικασία. Από εκεί και πέρα, οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε λοιπόν είναι η τεχνική της πραγματέγχυσης. Αν λοιπόν το ζευγάρι δεν μπορέσει, τι λέμε, στη γόνιμη μέρα, αφού δεν έχει μπορέσει να μείνει με τις κλασικές τεχνικές προσδιορισμού του αερίου και φυσικής επαφής, τους λέμε τη γόνιμη μέρα να έρθουν στο εργαστήριο και να τοποθετήσουμε το σπέρμα στη μήτρα, το λέω απλαϊκά έτσι, το λέω το σπέρμα λοιπόν, στη μήτρα της γυναίκας με αποτέλεσμα να αυξηθεί η πιθανότητα το ζευγάρι να μπορέσει η γυναίκα να κυοφορήσει. Αυτό είναι μια τεχνική η οποία λέγεται σπερματέγχυση. Υπάρχουν την κλασική σπερματέγχυση, υπάρχουν διάφοροι τύποι σπερματοχύσεων ή μήτροσαλπιγγική με περισσότερη ποσότητα αίματος, διπλή σπερματέγχυση. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που αυξάνουν το ποσοστό επιτυχίας, όμως το ποσοστό επιτυχίας της σπερματέγχυσης, να το πούμε στον κόσμο, δεν είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι κάτω από 20%. Μπορεί να φτάσει και 20% και σε κάποιες τεχνικές μπορεί να φτάσει και περισσότερο και ανάλογα το ζευγάρι και ανάλογα την ηλικία. Αυτό όμως που κάνει διαφορά είναι ότι αν κάποιο ζευγάρι προσπαθήσει 4 φορές ή 5, η πιθανότητα να μείνει έγκυος στη διαδικασία αυτή είναι σίγουρα πάνω από 50%. Σε ζευγάρι πάντα επιλεγμένο, το οποίο φυσικά να είναι κάποιες ηλικίες. Γιατί όταν μεγαλώσει η ηλικία, συνήθως κάνουμε 4 με 6 πραγματοχύσεις είναι το μάξιμο και μετά προχωράμε σε άλλη διαδικασία. Και η επόμενη διαδικασία είναι η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Είτε η διαδικασία σε φυσικό κύκλο, φυσικό κύκλο δηλαδή σημαίνει χωρίς διέγερση, χωρίς να πάρει η γυναίκα φάρμακα, δηλαδή ουσιαστικά μόνο το άριο το συγκεκριμένο και να το γονιμοποιήσουμε και να το τοποθετήσουμε, ή προχωράμε στην κλασική εξωματική γονιμοποίηση, που ουσιαστικά παίρνει φάρμακα, γίνεται οληψία, γίνεται διέγερση των οθικών, γίνεται οληψία, γονιμοποιούνται τα οάρια και δύο οάρια, γιατί υπάρχει και συγκεκριμένο αριθμό που μπορούμε να μεταφέρουμε. Δύο οάρια συνήθως μεταφέρουμε, δύο οάρια λοιπόν μεταφέρονται μέσα στη μήτρα και ουσιαστικά η γυναίκα μένει έγκυος με την κλασική γνωμοποίηση. Αυτό που ο κόσμος πάντα μας ρωτάει είναι, γιατρέ μου, θα κάνουμε ίξι. Τι είναι το ίξι? Το ίξι είναι όταν πάρουμε τα οάρια, ο βιολόγος, φανταστείτε έτσι να το δείτε η κάμερα, αυτό φανταστείτε είναι το οάριο. Ο βιολόγος παίρνει μια πιπέτα και παίρνει το σπέρμα, το οποίο τοποθετεί σε αυτή την πιπέτα, φανταστείτε που είναι το στυλό μου, και τοποθετεί μέσα στο οάριο της γυναίκας. Αυτή η διαδικασία λέγεται ίξι. Έτσι, δεν απλά αφήνουμε το σπερματοζωάριο να κυκλοφορεί γύρω από το οάριο, αλλά το τοποθετούμε εμείς με το ζόρι, θα λέγαμε, το σπερματοζωάριο μπαίνει μέσα στο οάριο της γυναίκας, στο εργαστήριο, και αυτό αυξάνει την πιθανότητα γονιμοποίησης. Έτσι, τα περισσότερα οάρια γονιμοποιούνται και μπορούμε να τα μεταφέρουμε μετά από δύο μέρες στη μήτρα της γυναίκας. Αυτή η τεχνική λέγεται ίξι. Εφαρμόζεται ευρέως πια στα περισσότερα εργαστήρια εξωσωματικής και έχει πολύ 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 ψηλό ποσοστό επιτυχίας. Ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που είπατε. Οι τεχνικές που εφαρμόζονται συναποφασίζονται με το ζευγάρι ή είναι κάτι που το κρίνετε εσείς έτσι κι αλλιώς ή γίνεται μια κουβέντα με το ζευγάρι για το ποια τεχνική θα εφαρμοστεί με βάση τα δεδομένα που έχετε? Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε ένα πολύ καλό ιστορικό στο ζευγάρι, να κάνουμε τον πλήρες έλεγχο, να έχουμε το μονικό προφίλ, όπως είπατε, όλα τα δεδομένα στο τραπέζι και να κάνουμε μια κοινή συζήτηση με το ζευγάρι, να δούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Ο γιατρός δεν παίρνει καμία απόφαση μόνος του. Είναι συλλογική προσπάθεια. Γι' αυτό όταν πετύχει εξωματική, ο γιατρός λέει την έκφραση «πετύχαμε». Και όταν αποτύχει μια εξωματική, γιατί πάντα υπάρχει και το ποσοστό αποτυχίας σίγουρα, το οποίο δεν είναι και αυτό μικρό, λέμε αποτύχαμε. Δεν λέμε στη γυναίκα ποτέ απέτυχες ή στο ζευγάρι αποτύχατε. Έτσι. Είναι μια συλλογική διαδικασία, η οποία παίρνετε από κοινού την απόφαση και κάνετε μια προσπάθεια από κοινού. Ο γιατρός θα δώσει την κατεύθυνση και θα πει ποιο είναι το καλύτερο. Φυσικά το ζευγάρι συνήθως ακολουθεί. Μπορεί ένα ζευγάρι να πει: «Εγώ, γιατρέ μου, δεν θέλω να πάρω καθόλου φάρμακα». Είναι αποδεκτό. Η γυναίκα έχει δικαίωμα επιλογή στις μέρες μας. Διαβάζει ίντερνετ, μπαίνει στο διαδίκτυο, ενημερώνεται από τις φίλες της. Είναι ανοιχτές, η γνώση πια είναι ανοιχτή. Οπότε ουσιαστικά πρέπει η γυναίκα
αφού θέλει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, ο γιατρός πρώτα απ' όλα δεν είναι παντογνώστης, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Ξέρουμε όμως τα βασικά, οι ειδικοί τουλάχιστον ξέρουμε τα περισσότερα και μπορεί να συμβουλεύσουμε σωστά ένα ζευγάρι στο να πάρει την απόφαση από κοινού τι είναι καλύτερο για αυτό. Οπότε στη διαδικασία αυτή, εμείς πάνω κάτω τους κατευθύνουμε. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν πρωτόκολλα διέγερσης, οι γυναίκες που ασχολούνται, που έχουν κάνει υποβληθεί ποτέ σε εξωματική, τα ξέρουν, το οποίο είναι το κοντό το πρωτόκολλο, το μακρύ το πρωτόκολλο και δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε γυναίκα. Υπάρχουν γυναίκες που δυστυχώς μπορούν να πάρουν πολλές ορμόνες και να μην κάνουν κανένα οάριο και να έχουμε γυναίκες πιο νέες ή με πολυκυστικές οθήκες ή σύνδρομο πολυκυστικών οθήκων να πάρουν ελάχιστη δοσολογία φαρμάκων, γονατοτροπινών δηλαδή. Και να δημιουργήσουν πάρα πολλά όρια. Και να λέμε πολλά, εννοούμε να είμαι πάνω από 30, που εκεί υπάρχει μια επικινδυνότητα. Και ουσιαστικά άρα η απόφαση πρέπει να γίνει από κοινού για το τι πρωτόκολλο θα ακολουθηθεί. Πόσο συχνό είναι το πρόβλημα της υπογονιμότητας στα νέα ζευγάρια, έχουμε στατιστικά στοιχεία πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρόβλημα της υπογονιμότητας, θα λέγαμε στην Ελλάδα περίπου είναι γύρω στο 17%. Εμείς άντρα θα λέγαμε περίπου ένα στα 6 ζευγάρια θα αναζητήσει, θα έρθει στον ειδικό για να ζητήσει τη γνώμη σχετικά με το θέμα που αντιμετωπίζει όσον αφορά τη γονιμότητα. Επαναλαμβάνω, το θέμα μπορεί να είναι πάρα πολύ απλό, να είναι ακόμα και το άγχος, το στρες που δεν μου αρέσει να εκφράζουμε βέβαια δημόσια λέγοντας ότι έχετε στρες και γι' αυτό δεν μένετε, προς Θεού. Απλά σίγουρα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να δημιουργήσουν μια διαδικασία ώστε το ζευγάρι να χρειαστεί να ζητήσει τη συμβολή του ειδικού. Το ποσοστό όμως των ζευγαριών, το οποίο τελικά θα οδηγηθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση, είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με τον πραγματικό αριθμό που έχει να ζητήσει τη γνώμη του, τη γνώμη όσον αφορά την γονιμότητα. Είναι αλήθεια το πρόβλημα μέσω αυτή. Συνήθως, πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ζευγαριών, ιδίως πιο νέα ζευγάρια, το πρόβλημα λύνεται χωρίς να υποχωρήσουν σε καμία διαδικασία, απλά μόνο με συμβουλές. Και θεραπευτική αντιμετώπιση τύπου φυτικές πολυβιταμίνες, οι οποίες βοηθούν πάρα πολύ στην επίτευξη του στόχου. Ωραία. Τα παιδιά από εξωσωματική γονιμοποίηση είναι το ίδιο υγιή με τα παιδιά που γεννιόνται φυσιολογικά? Λοιπόν, επειδή μας ακούει και πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί που μας ακούν έχουν γεννήσει παιδάκια με εξωσωματική γονιμοποίηση, θα σας πω ότι είναι ακριβώς υγιή σαν να έχει γίνει φυσική σύλληψη. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Οι διαδικασίες είναι απλές και εξάλλου πρέπει να ξέρετε ότι η φύση έχει προνοήσει. Ξέρετε, μπορεί να κάνουμε εξωματική γονιμοποίηση, δεν έχουμε ποσοστό επιτυχίας 100%, το ποσοστό είναι μικρότερο. Και ο λόγος είναι γιατί η φύση για κάποιο λόγο δεν αφήνει να αποχωρήσει μια εγκυμοσύνη. Έτσι λοιπόν πολλά παιδάκια, τα παιδιά που θα γεννηθούν τελικά, αφού γίνουν και κατάλληλοι έλεγχοι βέβαια, γιατί πάντα κάνουμε ελέγχους κατά τη διάρκεια, με περίχους, με ελέγχους σύγχρονους κτλ. Λογικό είναι. Γεννάμε υγιή παιδιά πια, ναι. Τα παιδιά της εξωματικής θεωρούνται υγιή παιδιά. Είναι αρκετά τα χρόνια που έχουν περάσει από την πρώτη εξωματική από το 1978, Louis Brown. Ναι, είναι υγιή. Έχουν γίνει πάνω από 2,5 εκατομμύρια εξωματικές από τότε. Παγκοσμίως έχουμε αρκετά καλά στατιστικά. Είναι υγιή παιδιά. Δεν έχει λόγο κανένα να ανησυχούμε τον κόσμο για αυτά που κατά καιρούς διαδίδονται, ότι υπάρχουν προβληματικά κτλ. Έτσι προς Θεώ. Παρενέργειες ή άλλοι κίνδυνοι για τη γυναίκα υπάρχουν άμα προβεί σε εξωσωματική? Λοιπόν, όταν αποφασίσουμε να κάνουμε εξωσωματική γονιμοποίηση, η γυναίκα θα πρέπει να φτιάξει, αν έχει ταμείο, να φτιάξει κάποια χαρτιά, να πάρει τα φάρμακα από το δημόσιο και παίρνει και μια επιστροφή χρημάτων στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, αν περάσει από επιστροφή από το ταμείο της. Όταν πάει λοιπόν στο ταμείο για να καταθέσει τα λεγόμενα χαρτιά για την επιτροπή εξωσωματικής, τότε σε εκείνη την περίπτωση θα χρειάζεται να κάνει εκτός όλων των άλλων εξετάσεων και μια μαστογραφία, ιδίως αν η γυναίκα είναι πάνω από 35, που θα τη ζητηθεί. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν να έχουμε δίπλα μας μια γυναίκα υγιή, να έχει κάνει τους ελέγχους, να έχει κάνει το υπέρηχό της στο εσωτερικό, να μην έχει κάποιο πρόβλημα γενικότερα. Αν κάνουμε αυτούς τους προληπτικούς ελέγχους, τότε παίρνοντας τα φάρμακα τα σημερινά, τα σύγχρονα, τα οποία χρησιμοποιούνται. Και φυσικά για έναν συγκεκριμένο αριθμό, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε 50 εξωματικές αν δεν μένουμε έτσι, τότε σε εκείνη την περίπτωση δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τις γυναίκες που κάνουν χρήση αυτών των φαρμάκων. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, γιατί υπάρχει ένας μύθος ότι οι γυναίκες που παίρνουν φάρμακα εξωματικής θα κάνουν καρκίνο. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Και να είμαστε ξεκάθαροι λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί πολλοί κόσμος μας ρωτάει και μας ξαναρωτάει
Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, η πιθανότητα είναι πάρα πάρα πολύ μικρή, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, όμως όπως είπα θα πρέπει η χρήση των ορμονών που χρησιμοποιούμε να είναι και λογική. Που σημαίνει ότι αν και δεν υπάρχουν πια, αλλά παλιότερα είχα ακούσει για γυναίκες που είχαν προβληθεί μέχρι και 20 φορές εξωσωματική γονιμοποίηση, κάτι το οποίο δεν ισχύει στις μέρες μας. Εξωσωματική χωρίς φάρμακα γίνεται. Ναι, είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως, δηλαδή είναι ο φυσικός κύκλος. Δηλαδή δεν μπαίνει καθόλου φάρμακα η γυναίκα. Παρακολουθεί το άριό της, ο γυναικολόγος τον υπέροχο, από την πρώτη μέρα, πάει την Πέμπτη, πάει την Έβδομη, την Όδη, και όταν είναι έτοιμο το άριο ουσιαστικά να γίνει ορυξία, δηλαδή να φύγει από την οθήκη και να πάει προς τη σάλπιγγα, μπαίνει ο γυναικολόγος, το παίρνει με μία βελόνα και εν συνεχεία το γονιμοποιούν στο εργαστήριο με το σπέρμα του συζύγου και το τοποθετούμε μέσα στη μύτη της γυναίκας με πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Όχι βέβαια αντίστοιχο με το φάρμακο της κλασικής, να το πούμε και αυτό. Όχι αντίστοιχο με το φάρμακο της κλασικής εξωματικής, όμως δεν κάνει χρήση φαρμάκων η γυναίκα. Σε ποιο στάδιο ένα ζευγάρι θα γνωρίζει ότι πέτυχε η προσπάθεια? Αφού κάνουμε την έμβριο μεταφορά, μετά από 10-12 μέρες θα κάνει μια χωριακή, β' χωριακή λέγεται η εξέταση που γίνεται στο μικροβιολόγο, στο μικροβιολογικό εργαστήριο ή βιοπαθολογικό εργαστήριο, όπως θα το πείτε, και εν συνεχεία θα έχουμε την απάντηση αν είναι θετικό, αν βγει θετικό ή αρνητικό. Αυτό θα ξέρουμε αν έχει γίνει αυτό που λέμε βιοχημική σύλληψη, δηλαδή αν είναι θετικό το τεσκίσιο. Από εκεί πέρα, στις 7 εβδομάδες θα ακούσουμε τους παλμούς και στις 12 εβδομάδες θα γίνει η πρώτη βασική εξέταση που έχει να κάνει με την αυγενική διαφάνεια. Το παπέι, δηλαδή για το σύνδρομο Down που ελέγχουμε και διάφορα άλλα. Και να πούμε τώρα που είμαστε στην κάμερα και το λέμε σε όλες τις γυναίκες ότι υπάρχει και καινούργια εξέταση πια που κάνουμε λήψη αίματος από τη γυναίκα και βρίσκουμε ελεύθερα εμβρυκά κύτταρα του ίδιου του εμβρίου στη γυναίκα και κάνουμε μια ανάλυση όπως τύπου DNA. Και έτσι από το DNA των κυττάρων αυτών του παιδιού όμως που υπάρχουν στην ελεύθερη κυκλοφορία της γυναίκας μπορεί να ανακαλύψουμε αν το παιδί αυτό έχει κάποιο σύνδρομο ή όχι. Είναι μια σχετικά καινούρια εξέταση που έχει έρθει τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα ευρέως. Απλά το κόστος είναι ακόμα λίγο απαγορευτικό δυστυχώς. Ελπίζουμε να μειωθεί αρκετά, δηλαδή να γίνει αρκετά κάτω από. Να γίνει, θα σας πω και μια τιμή, ότι καλό είναι να πέσει κάτω από 300 ευρώ κάποια στιγμή για να μπορέσει να γίνει ευρέως και να γίνεται από κάθε γυναίκα, γιατί είναι πάρα πολύ καλό. Μπορεί να ανακαλύψουμε πολύ εύκολα, με πολύ ψηλό ποσοστό επιτυχίες και πολύ μικρό λάθος, πάρα πολλά σύνδρομα. Μακάρι να γίνει πιο προσιτό. Να γίνει πιο προσιτό. Ναι. Οικονομικά. Γιατί τώρα πάει. Πολλά τεστ γίνονται και εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει και τεστ που πάει στην Αμερική. Το κόστος όμως γενικά είναι λίγο απαγορευτικό. Οτιδήποτε έχει να κάνει να σκεφτείτε ποιος είναι ο βασικός μισθός και ένα τεστ μπορεί να κάνει το μισθό, το κόστος ενός βασικού μισθού και παραπάνω σίγουρα. Καταλαβαίνω ότι το τεστ αρχίζει και γίνεται απαγορευτικό. Πιστεύω θα μειωθούν οι τιμές, αλλά πάντως να το ξέρουν οι γυναίκες ότι υπάρχει αυτό και ότι είναι αυτό που λέμε έτσι που έχουν ακούσει σε διάφορες εκπομπές, η ανέμακτη άμνιο παρακέντηση. Μάλιστα. Τι πιθανότητες υπάρχουν επιτυχίας σε ένα ζευγάρι που θα μπει στη διαδικασία της εξωσωματικής? Λοιπόν, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και από την ηλικία. Αυτό που μπορεί να κρίνουμε εμείς τώρα, ας μην κρίνουμε τους άλλους παράγοντες, αν πώς είναι η μύτη της γυναίκας, πώς είναι το σπέρμα του άντρα, αν το ζευγάρι αυτό έρχεται σε επαφή ή δεν έρχεται, να κρίνουμε γενικά τι ισχύει. Αυτό που ισχύει γενικά είναι ότι όσο πιο νέο είναι το ζευγάρι, η γυναίκα κυρίως, αλλά και το ζευγάρι θα λέγαμε, τόσο πιο μεγάλο είναι το ποσοστό επιτυχίας. Διεθνώς, το ποσοστό επιτυχίας ανεξαρτήτου προβλήματος ζευγαριού δεν ξεπερνάει το take baby home, δηλαδή να το πάρει στο παιδί σπίτι, το 50%. Βέβαια, αυτή τη στιγμή με τα σύγχρονα μέσα, τα καλλιεργητικά υγρά, τους σύγχρονους κλιβάνους που υπάρχουν, τις νέες μοριακές τεχνικές που χρησιμοποιούν οι βιολόγοι, γιατί εκεί έχει γίνει μεγάλη έκρηξη, στους βιολόγους και τα νέα φάρμακα, έχουμε πάλι πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας, αλλά είναι λάθος ένας γιατρός να ενημερώσει και να πει ότι εγώ έχω ποσοστά επιτυχίας σε γυναίκες με τυχή π.χ. 30 έως 35, ποσοστό επιτυχίας πάνω από 60% ή πάνω από 55% ή 60% ή 65%, γιατί απλά πρέπει να έχει πολύ μεγάλο δείγμα για να βγει το στατιστικό. Δηλαδή πρέπει το δείγμα του να είναι πάνω από 5.000 ασθενείς για να πεις ότι πράγματι αυτό είναι το ποσοστό. Με 100, 200 ή 1.000 ασθενείς δεν βγαίνεις πάρα πολύ σε αξιόπιστο στατιστικό δείγμα, οπότε καλό είναι να πάρουμε τα διεθνή δεδομένα, τα οποία περίπου είναι εκεί, γύρω στο 50% ανάλογα για την ηλικία και φυσικά όσο μεγαλώνει η ηλικία πέφτει. Και φανταστείτε ότι έβλεπα κάποιες μελέτες προχθές που γυναίκα που είναι πάνω από 42 ετών, το ποσοστό να πάει το παιδί σπίτι πέφτει σε μονοψήφιο νούμερο. Αρκετά χαμηλό. Είναι δηλαδή κάτω από 10%. Ναι, στατιστικές μεγάλες μελέτες. Δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ ψηλό. Υπάρχουν επίσης, να πούμε και στην τηλεόραση και στις
και στις γυναίκες που παρακολουθούν, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι φλέγον στις μέρες μας και απασχολεί πολύ κόσμο, ότι υπάρχουν χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή που φάρμακα για εξωσωματική γονιμοποίηση δεν δικαιολογεί το κράτος, όχι για την Ελλάδα, μιλάω για το εξωτερικό, όταν η γυναίκα περάσει την ηλικία των 40 ετών. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει, φανταστείτε, ότι γιατί θεωρεί ότι το ποσοστό επιτυχίας της εξωσωματικής μετά αυτή την ηλικία είναι πολύ χαμηλό. Άρα δεν δικαιολογεί τα φάρμακα για να πάρει μια γυναίκα. Μάλιστα. Απλά για να δώσουμε λίγο το στίγμα, γιατί πολλές φορές έχετε μια γυναίκα στο γιατρείο μας, στις μονάδες μας και μπορεί να είναι 44-45 και να λέει: «Γιατρέ μου, εγώ έμεινε η διπλάνη μου, θα μείνω κι εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ναι. Το σημαίνει έμεινε η τάδε, έμεινε η τάδε». Ναι, υπάρχουν περιστατικά που μένουν και πολλά είναι που μένουν, αλλά πρέπει να δούμε και τα περιστατικά που δεν μένουν. Σημαίνει ότι μία περίπτωση μοιάζει με την άλλη. Ναι. Και σίγουρα ότι μια γυναίκα η οποία είναι σίγουρα μπορεί να είναι και εξαίρεση και έχει μείνει, δεν σημαίνει ότι η άλλη που, ή ο γενικός κανόνας σημαίνει ότι γενικεύουμε τον κανόνα και σημαίνει ότι η γυναίκα που είναι πάνω από 42 έχει πολύ ψηλό ποσοστό επιτυχίας. Αυτό που θα συμβουλέψουμε τη γυναίκα είναι ότι αν αποφασίσουν να κάνουν οικογένεια, να την κάνουν. Αλλά να την κάνουν άμεσα, δεν χρειάζεται να τρενάρουν. Γιατί πολλές γυναίκες έρχονται, είναι 28, 29, 30 και σου λένε: «Γιατρέ, έχω περιθώριο μέχρι τα 40. Ναι. Σίγουρα το περιθώριο υπάρχει μέχρι τα 40, υπάρχει σίγουρα μετά τα 36, υπάρχει σημαντική μείωση του πιθανότητας επιτυχίας, τεκνοποίησης. Η καλύτερη περίοδο ηλικίας τουλάχιστον για να τεκνοποιήσει μια γυναίκα διεθνώς είναι από 20 έως 30 ετών. Αυτό είναι και το στατιστικό το ζήτημα. Σε αυτό το σημείο θέλω να μας επαναλάβετε για μία ακόμη φορά ποιες εξετάσεις κάνει το ζευγάρι. Ας πάρουμε καταρχήν τη γυναίκα πρώτα. Ναι, λοιπόν, όπως είπα και πριν, πρέπει να κάνει, με απλά λόγια, σαλπιγκογραφία, ύστεροσαλπιγκογραφία λέγεται εξέταση, επειδή την κάνει ακτινολόγος χωρίς νάρκωση σε ακτινολογικό εργαστήριο. Θα κάνει εξετάσεις ορμονικό προφίλ, όπως είναι για παράδειγμα FSH, LH, τα λέω γιατί μπορεί να τα γράφουν κάποιες γυναίκες, FSH, LH, ιστραδιόλη, θυϊκή διεδροεπιανδροστερόνη, 17 υδρόξυπρογεστερόνη, προλακτίνη, θυροειδή, αντισώματα θυροειδή και ελεύθερη τεστοστερόνη. Και μπορεί να κάνει επίσης και την αντιμουλέρια, ένα ορμόνι, ο οποίος ουσιαστικά ελέγχουμε την γονιμότητα της γυναίκας εντός αγωγικών κατά την περίοδο εκείνη. Η αντιμουλέρια και τέλος έχουμε την εξέταση που λέγεται φιλοσύνδεση σφαιρήνη σε γυναίκες κυρίως που έχουν σύνδρομο πολυκυστικών οθικών. Αυτές είναι γενικές εξετάσεις, σύντος της καλλιέργειας κολπικού που συνήθως κάνουμε και κάποιες γενικές αιματολογικές, γενικό αιματολογικό έλεγχο, όπως είναι χοληστερίνη. Και αν η γυναίκα, όπως είπαμε, είναι πάνω από 35, συνήθως συστήνουμε, όχι συστήνουμε, πρέπει να συστήσουμε να κάνει και μια μαστογραφία. Σε ό,τι αφορά τον άντρα. Και ο άντρας κάνει σπερμοδιάγραμμα, ουσιαστικά που να κάνουμε σπερμοδιάγραμμα είναι καλλιέργεια σπέρματος για να δούμε αν υπάρχει κάποιο μικρόβιο και μπορεί να κάνει επίσης και κάποιον έλεγχο από ορολόγο, αν έχει κάποιο κυσοκύλι ή οτιδήποτε άλλο. Και συνήθως, αν θέλει, μπορεί να υπάρχει και μια κατάθμιση DNA, κατακαιματισμός δηλαδή, μια πιο ειδική εξέταση, αλλά ας μην πούμε εκεί, ας πούμε στις βασικές εξετάσεις που είναι αυτές οι βασικές, δηλαδή ουσιαστικά να κάνει ένα σπερμοδιάγραμμα χρειαζόμαστε. Αυτό χρειαζόμαστε για τον άντρα κυρίως και μια καλλιέργεια σπέρματος να συμπληρώσει το παζλ. Ωραία. Ένα ζευγάρι, πόσες προσπάθειες εξωσωματικής μπορεί να κάνει, υπάρχει περιορισμός αυτό? Περιορισμός δεν υπάρχει. Περιορισμός δεν υπάρχει. Αν θέλει να κάνει, μπορεί να κάνει όσες προσπάθειες θέλει το ζευγάρι. Απλά αυτό που υπάρχει είναι ότι αν περάσουν τις 3 ή τις 4 αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, η πιθανότητα μειώνεται στατιστικά αρκετά, στο να μπορέσει να μείνει με την 5η, την 6η, την 7η φορά. Συνήθως όμως ένα ζευγάρι κάνει maximum 3 με 4 προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, κλασικής εξωσωματικής. Τώρα, η διαδικασία του φυσικού κύκλου, όπως είπα, είναι χωρίς φάρμακα, δεν επιβαρύνει καθόλου ο οργανισμός της γυναίκας. Οπότε μπορεί να πραγματοποιήσει όσες φορές θέλει. Και αυτό όμως η γυναίκα πάλι μπαίνει σε μια διαδικασία. Πάντως συνήθως εμείς συστήνουμε γενικά και στην Αμερική που είμαστε στη Φιλαδέλφεια, συστήναμε μέχρι 3 ή 4 μάξιμου προσπάθειες να κάνει ένα ζευγάρι. Μετά πρέπει να στραφεί σε άλλες διαδικασίες. Εκεί συστήναμε μάλιστα και υιοθέτηση παιδιού κτλ. Βέβαια, μιλάμε για γυναίκες μιας ηλικίας μεγαλύτερης που έχει σοβαρό πρόβλημα κτλ. Έτσι, δεν μιλάμε για γυναίκες τώρα που είναι κάτω από 42 ετών. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε για γυναίκες που ήταν μεγαλύτερες και είχαμε σίγουρο θέμα ότι θα ήταν αδύνατο ή πολύ πολύ δύσκολο να μείνει η γυναίκα έγκυος. Ένα ζευγάρι μπορεί να επιλέξει το φύλο του παιδιού στην εξωσωματική? Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σου πω, επειδή έχει γίνει μεγάλο θέμα όσον αφορά αυτές τις διαδικασίες, οι καινούριες τεχνολογίες τι μας έχουν δώσει? Μας έχουν δώσει το εξής. Πρώτον, μπορεί το ζευγάρι
αφήστε την εξωματική, ένα ζευγάρι γενικά να δει το φίλο του παιδιού από την 7η και πιο νωρίς, αλλά ας πούμε την 7η εβδομάδα και μετά τη σκίση να το δει με την εξέταση αίματος. Σας λέω κάτι απλό, το οποίο δεν υπήρχε παλιότερα. Επίσης, με την εξωματική γονιμοποίηση, επειδή παίρνουμε και γονιμοποιούμε το άριο, αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε το λεγόμενο PGS, δηλαδή να κάνουμε έλεγχο του κυττάρου του εμβρίου που έχουμε στα χέρια μας στο βιολογικό εργαστήριο και να δούμε αν έχει κάποια νόσο και ταυτόχρονα μας προσδιορίζει και το φύλο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εγώ έχω κάνει και άλλοι συνάδελφοι πολύ φυσικά. Έχω βοηθήσει ζευγάρια που είχαν και ιδίως στίγμα μεσογειακής αναιμίας. Δηλαδή, όταν είναι κάποιες φορές μεσογειακής αναιμίας, έχει κάποιες δύσκολες επιπτώσεις για τον οργανισμό, χρειάζεται μεταγγύηση αίματος από μια ηλικία και μετά, να κάνει την λεγόμενη αποσυντήρωση στο ύπαρ κτλ. Έχει μια διαδικασία που είναι αυτά που λέμε μεσογειακή αναιμία, που είναι κάτι αρκετά σοβαρό. Αυτοί που έχουν το στίγμα δεν έχουν συμπτώματα, έχουν μια ήπια αναιμία. Αν όμως ένα ζευγάρι που έχει το στίγμα και οι δύο έρθουν σε επαφή, μπορεί να γεννήσουν πραγματικά ένα παιδάκι το οποίο να έχει μεσογειακή αναιμία. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Και για να μπορέσουμε να το αποφύγουμε αυτό, ουσιαστικά για τη διαδικασία της διακοπής σκίσης που γίνεται αργότερα, γιατί μπορούμε να το ελέγξουμε στις 11 εβδομάδες, να γίνει φυσική σύλληψη, να κάνουμε διακοπή, είναι λίγο, όχι λίγο, είναι πολύ οδυνηρή για το ζευγάρι. Τότε σε εκείνη την περίπτωση, εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε τη λεγόμενη εξωματική γονιμοποίηση, παίρνουμε το άρεα της γυναίκας, τα γονιμοποιούμε στο εργαστήριο και διαλέγουμε από αυτά ποιο από τα έμβρια που έχουμε τα γονιμοποιημένα άρεα δεν έχει μεσογειακή αναιμία και το μεταφέρουμε μέσα στη μήτρα. Εκεί βλέπουμε και το φύλο. Όμως ο νόμος απαγορεύει ρητά, και το επαναλαμβάνω ότι απαγορεύει ρητά, να κάνουμε επιλογή φύλου, άσχετα να κάνουμε εξωματική γονιμοποίηση, επιλογή φύλου κατά τη διαδικασία της εμβριομεταφοράς. Μεταφέρουμε πάντα τα πιο υγιή οάρια. Μπορεί να είναι δύο κορίτσια, αυτά θα μεταφερθούν, που νομίζω ο βιολόγος, γιατί ο βιολόγος κρίνει ποιο θα μεταφερθεί, όχι ο γιατρός, ο γυναικολόγος. Οι βιολόγοι κρίνουν από αυτά τα άρια που έχουν στην φαρέτρα του, που έχουν στο εργαστήριό τους, ποια θα μεταφερθούν, τα πιο υγιή μεταφέρουμε για να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας. Ωραία. Η κύηση μετά την εξωσωματική είναι επικίνδυνη? Η κύηση μετά την εξωματική είναι επικίνδυνη μόνο αν είναι πολύδυμη. Αν δεν είναι πολύδυμη, ουσιαστικά είναι μια κανονική κύηση. Απλά οι γυναίκες, και λογικό είναι πιο συντηρητικές, αποφεύγουν τα πάντα. Είναι δύσκολη προσπάθεια, φτάσαν δύσκολα στο αποτέλεσμα, φοβούνται. Όμως είναι μια φυσιολογική κύηση. Όμως, επειδή οι γυναίκες που προβάλλονται σε εξωματική γονιμοποίηση είναι και λίγο μεγαλύτερες ηλικιακά, έχουμε τα θέματα της ηλικίας. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία είναι 43 χρονών, η οποία είναι και λίγο παχύσαρκη, η οποία έχει και λίγο κάποια προβλήματα όσον αφορά με τη χοληστερίνη και όλα αυτά, μπορεί να έχει και λίγο πίεση, αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αλλά δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολύ καλούς μαθητές γυναικολόγους, πολύ έμπειρος στην Ελλάδα, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τους ασθενείς, αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Όχι. Στις πολύδυμες κύσεις όμως υπάρχει ένα θέμα, γιατί έχουμε δίδυμες κύσεις που δημιουργούν ένα θέμα, γιατί αυξάνει το πρόσωπο και αυξάνει η προεκλαμψία, η πιθανότητα δηλαδή να κάνει υπέρταση η γυναίκα. Υπάρχουν διάφορα θέματα που μπορούν να απασχολούν στο μευτήρα πιο συχνά και γι' αυτό αποφεύγουμε να κάνουμε και μεταφορά τριών οαρίων, δηλαδή να έχουμε τρίδυμη κύση, το αποφεύγουμε γι' αυτό το λόγο. Ωραία. Υπάρχει συγκεκριμένη διατροφή που ακολουθεί η γυναίκα κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής? Εμείς συστήνουμε στις γυναίκες πριν την εξωματική να κάνουν δίαιτα, να προσέξουν τη διατροφή τους, να μην έχουν πάρα πολλά λιπαρά, να κόψουν το αλάτι και τα γλυκά, τα οποία δεν προσφέρουν και κάτι ιδιαίτερο, και να έχουν άσκηση, πολύ γυμναστική. Εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια της εξωματικής, να έχουν σωστή υγιεινή διατροφή, χόρτα, πολύ καλό πλήσιμο στα χόρτα βέβαια, γιατί φοβόμαστε το ξόπλασμα. Γενικά, πράσινες σαλάτες οπωσδήποτε, όχι αλάτι. Όχι γλυκά και σκευάσματα που σας δίνει ο γιατρός με πολυβιταμίνες που βοηθούν πάρα πολύ. Μια γυναίκα που έχει μπει σε πρόγραμμα εξωσωματικής, πρέπει να σταματήσει τη δουλειά της ή μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται κανονικά? Όλες οι γυναίκες που κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση, αν δουλεύουν, γιατί υπάρχουν κάποιες κυρίες οι οποίες δεν δουλεύουν, αν δουλεύουν κανονικά μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά. Συνήθως όταν γίνεται η έμβριο μεταφορά, δηλαδή τα μεταφέρουμε στη μήτρα, συστήνουμε τις γυναίκες να κάτσουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, συνήθως 4 με 5 μέρες, να κάτσουν να αποφύγουν, δηλαδή να γυρίσουν, αν και κάποιες έχουν γυρίσει κατευθείαν στην εργασία τους μετά από 2 μέρες ή μετά την επόμενη μέρα. Απλά συστήνουμε να κάτσουν λίγο στο κρεβάτι, να μπορέσουν να ηρεμήσουν και για ψυχολογικούς λόγους και για πρακτικούς. Αυτό είναι το διάστημα ουσιαστικά. Ωραία. Που χρειάζεται.
Θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα και για τη δωρεά οαρίων και την κατάψυξη οαρίων. Η Ελλάδα θεωρείται μια χώρα που έχει ένα πολύ ευεργετικό νόμο, δηλαδή είναι ευέλικτη. Και έχει γίνει ένας νόμος εδώ και αρκετά χρόνια, ο οποίος έχει να κάνει με την δωρεά οαρίου. Δηλαδή, επιτρέπεται στην Ελλάδα, αν μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει δικά της οάρια, είναι μια πολύ μεγάλη ηλικία, αν είναι στην εμμηνόπαυση, σε ηλικία νέα, δεν έχει σημασία ότι μπορεί να είναι στην εμμηνόπαυση ηλικία ακόμα και 30 ετών. Δηλαδή, λέγεται πρόορια ηθική ανεπάρκεια, αν το καταλάβει ο κόσμος, τότε δεν παράγει οάρια, τότε η γυναίκα πρέπει να αποχωρήσει να κάνει μια οικογένεια. Αφού λοιπόν το σπέρμα είναι καλό και η μήτρα είναι καλή, συνήθως μπορεί, αν θέλει, βάσει του νόμου αυτού, να χρησιμοποιήσει, να κάνει χρήση δωρεάς οάριο. Δηλαδή να πάρει τα οάρια μιας άλλης γυναίκας, να γονιμοποιηθούν με το σπέρμα του συζύγου και το γεννητικό υλικό, να το πούμε αυτό, θα είναι του συζύγου και της γυναίκας που έχει δώσει τα οάρια. Η κυοφορία όμως, η εγκυμοσύνη δηλαδή, θα είναι στη γυναίκα η οποία θα τα τοποθετήσουμε μέσα, δηλαδή στην ίδια τη γυναίκα που έχει έρθει το ζευγάρι. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί η γυναίκα γεννάει το ζευγάρι, γίνεται μητέρα, είναι μεγάλη ευτυχία, ξέρετε, για τις γυναίκες που έχουν αυτές τις δυσκολίες. Και φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι, και το λέω συχνά στις ασθενείς στις δικές μου, ότι δεν έχει σημασία μόνο πιο, σίγουρα παίζει ρόλο το γεννητικό υλικό, αλλά δεν έχει σημασία μόνο το γεγονός ότι, γιατί μου λένε οι γιατρέ μου, δεν θα είναι δικό μου, δεν θα το νιώθω δικό μου. Όταν γεννηθεί το παιδάκι, από τη στιγμή που θα το βγάλει μέσα από τα σπλάχνα σου, το παιδάκι θεωρείται και είναι συναισθηματικά έτσι πάντα δικό σου. Σύντομα τα παιδάκια, ξέρετε, κατά τη διάρκεια της πορείας μοιάζουν και στις μητέρες τους, γιατί ακριβώς παίρνουν και τα χαρακτηριστικά τους, τις κινήσεις τους και αυτά. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εγώ δεν ασχολούμαι με την διαδικασία της δωρεάς οαρίων. Τουλάχιστον συμβουλεύω, γιατί υπάρχουν και κάποια κέντρα που τις στέλνουμε ή που συνεργαζόμαστε που κάνουν τις συγκεκριμένες διαδικασίες. Όμως, γενικά, εμείς πρέπει να δώσουμε μια λύση σαν γυναικολόγοι στο ζευγάρι. Το ζευγάρι πρέπει να έχει όλες τις λύσεις στα χέρια και το ζευγάρι να διαλέξει. Δεν διαλέγει ποτέ ο γυναικολόγος, το ζευγάρι πάντα διαλέγει το τι θα κάνει. Όσο σας ακούω, μου έχει δημιουργηθεί μια πορεία. Τα ζευγάρια που έρχονται σε εσάς και εξωσωματικοί έχουν ηθικά διλήμματα? Ναι. Πριν από αυτό, και θα σας το απαντήσω τώρα, δεν σας είπα για το άλλο θέμα που έχει να κάνει με το ηθικό δίλημα και την κατάψυξη των οαρίων. Ναι. Έχω πολλές γυναίκες, και εκεί έχει το ηθικό δίλημα, έχετε πολλές γυναίκες οι οποίες κάνουν καριέρα, έντονη καριέρα, και μου λένε: γιατρέ μου, εγώ δεν έχω σχέση, δεν θέλω να τεκνοποιήσω ακόμα, ή δεν είμαι σε θέση, ή δεν έχω φίλο. Όμως είμαι 37, 38, 40 χρονών και δεν ξέρω τι θα γίνει. Και όταν πάω 45 και παντευτώ, π.χ., πρέπει να δω τι θα κάνω. Και έτσι τους συστήνουμε, αν θέλουν, να κάνουν τη διαδικασία της κατάψυξης οαρίων, δηλαδή κάνουμε διέγερση ή χωρίς διέγερση, παίρνουμε το άρρο και το καταψύχουμε. Όμως να πούμε, γιατί στον κόσμο που μας ακούει, ότι η πιθανότητα επιτυχίας, αφού γίνει απόψυξη των οαρίων, είναι πιο μικρή, είναι αρκετά πιο μικρή σε σχέση αν το άριο αυτό γονιμοποιηθεί και το καταψύξουμε. Δηλαδή, το γονιμοποιημένο άριο έχει μεγαλύτερη ποσοστή επιτυχία στην απόψυξη, όταν δηλαδή γίνει μεταφορά, από ότι το άριο το οποίο είναι σκέτο χωρίς να γίνει η γονιμοποίηση. Και όσον αφορά τα ηθικά διλήμματα που έρχονται εδώ, είναι το εξής, ότι ας μην επεκταθώ στα θρησκευτικά διλήμματα. Τα ηθικά διλήμματα έχουν να κάνουν συνήθως με τη δωρεά οαρίων, κατά πόσο πρέπει ή όχι το ζευγάρι να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, το οποίο είναι ηθικό δίλημα του ζευγαριού που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Τα πιο πολλά ζευγάρια δεν επιλέγουν τις διαδικασίες αυτές. Κάποια ζευγάρια μου λένε ότι θα προτιμούσα να υιοθετήσω. Εντάξει, είναι το θέμα του ζευγαριού. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι εσύ να δώσει την κατεύθυνση. Όσον αφορά για το δίλημα, θα λέγαμε το θρησκευτικό, το οποίο και αυτό υπάρχει ένα δίλημα γενικότερα, να το πούμε και αυτό, γιατί πολλοί είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, πηγαίνουν στην εκκλησία, πιστεύουν, να πούμε ότι ακόμα και εξωσωματική να κάνει ένα ζευγάρι, υπάρχουν παράγοντες για τους οποίους δεν πετυχαίνει. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι παράγοντες, ενώ έχουμε τέλειο το ζευγάρι, δεν ξέρουμε ποιοι παράγοντες είναι εκείνοι που δεν πετυχαίνει εξωσωματική. Και υπάρχουν διλήμματα τα οποία πραγματικά λέμε ότι αν υπάρχει μια ανώτερη, ή όπως πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχει μια ανώτερη δύναμη, ο Θεός κτλ., επισέγονται στην επιστήμη με διαφορετικό τρόπο. Εμείς αυτό που συμβουλεύουμε από τη μεριά μας είναι να κάνουν ό,τι είναι ηθικά σωστό το ζευγάρι και ό,τι νιώθει και ό,τι πρέπει, ότι τους προσφέρει ώστε να κάνουν ένα παιδάκι. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να κάνουν οι άνθρωποι ένα παιδί, γιατί είναι η συνέχεια, η διαίωνιση του.
του είδους μας, κυρίως όμως του ιστορικού μας κόσμου. Και συμπληρώνεται και σαν οικογένεια. Έτσι. Αυτό το ξέρουν τα ζευγάρια. Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο, μία ακόμη ιατρική συνάντηση έφτασε στο τέλος της. Σημερινός μας καλεσμένος ήταν ο κύριος Ιωάννης Καλογύρου, μαιευτήρας γυναικολόγος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εγώ να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να παρακαλέσω τον κύριο Καλογύρου να δώσει τις τελευταίες του συμβουλές σε ζευγάρια που σκέφτονται να προβούν σε εξωσωματική. Εγώ θα δώσω γενικές συμβουλές ότι πάντα πρέπει να υπάρχει ένας προληπτικός έλεγχος σε όλες τις γυναίκες. Ο περιοδικός έλεγχος βοηθάει πάρα πολύ. Και όσον αφορά τα ζευγάρια που θέλουν να τεκνοποιήσουν, αδίστακτα να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις των ειδικών και θα πρέπει να, προκειμένου να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, να μην διστάσουν και να έχουν επιμονή και επιμονή σε αυτό που κάνουν στην προσπάθειά τους ώστε να μπορέσουν να τεκνοποιήσουν. Και οι γυναίκες και το ζευγάρι που επιμένει, το ζευγάρι που προσπαθεί, το ζευγάρι που τελικά ακολουθεί τις συμβουλές των ειδικών, στο τέλος θα καταφέρνει, ξέρετε. Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία στις ιατρικές συναντήσεις. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.